Ζητήσαμε για όλα αυτά να συζητήσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δέδια, και τον ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή του. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Κύριε Χιόντιο Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι και σε εσάς και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Λοιπόν, πώς την βλέπετε να εξελίσσεται τώρα αυτή η κατάσταση, διότι πραγματικά έχουμε συνηθίσει πολλές φορές την Τουρκία σε ακραία ρητορική, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αυτό, οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, νομίζω ότι έχουν υπερβεί κάθε όριο. Ναι, δεν υπάρχει για μένα πλέον Μητσοτάκης, είναι ακραίο. Θα πρότεινα να μείνουμε στην, νομίζω, σοφή απάντηση που δόθηκε από ελληνικής πλευράς σε αυτή την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, ούτε μπούμε σε μια διαδικασία αντιδικιών και να το πω αντιφωνήσεων. Νομίζω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις θέσεις που υποστηρίζει. Πρωθυπουργός έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση στο Κογκρέσο. Αντικειμενικά δεν το λέω, επειδή εγώ οφείλω να σας πω ότι μου δημιούργησε έντονα αισθήματα περηφάνειας η παρουσία του. Θεωρώ που είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που παρακολούθησε αυτή την ομιλία. Δεν κατανοώ την τουρκική αντίδραση. Δεν ελέγχθηκε κάτι το οποίο είναι εκτός των ορίων των πάγιων ελληνικών θέσεων. Από εκεί και πέρα, έτσι έκρινε ο πρόεδρος της Τουρκίας ότι έπρεπε να τοποθετηθεί. Αυτό είναι θέμα δικό του. Γιατί αισθάνεστε ότι κάνει αυτή την, δηλαδή, την ακρότητα? Ξέρετε, δεν πρόκειται να, αν μου επιτρέπετε να σας εκφράσω γενικές υποθέσεις εργασίας, θα έλεγα ότι η Τουρκία γενικά διαπραγματεύεται με έναν ιδιόρυθμο τρόπο μερικές φορές, χρησιμοποιεί και μέσα εκτός των της συνήθως διπλωματικής πρακτικής. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος καλείται να εξηγήσει την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν. Εμείς πάντα αναφερθήκαμε σε όλους τους ηγέτες χωρών και στον Πρόεδρο Ερντογάν, αναφερθήκαμε με σεβασμό όπως πρέπει για τον αρχηγό μιας ξένης χώρας. Ναι, τώρα όμως έχουμε μια νέα πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Είναι απολύτως κατανοητό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος δεν θέλει να απαντήσει, και νομίζω σωστά, με τον αντίστοιχο τρόπο στην τουρκική προκλητικότητα. Αλλά έχουμε συνδυασμένες κινήσεις ακραίας προκλητικότητας. Δηλαδή, εκτός από τις παραβιάσεις, τον μπαράζ των παραβιάσεων, που μία, όπως είπε σωστά ο Νότης, έφτασαν 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε αύξηση των προσφυγικών ροών. Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι περίπου 140 μετανάστες επιχείρησαν και πάλι να περάσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και να φτάσουν στη Χίο και στη Λέσβο. Και το κυριότερο, έχουμε μια προαναγγελία από την Τουρκία διακοπής του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε από τις δηλώσεις του Ερντογάν. Άρα θέλω να σας πω, πρώτον, πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε όλα αυτά, και δεύτερον, αν έχετε ενημέρωση ότι διακόπτεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εμείς, όπως καλά είπατε, δεν ακολουθούμε την οξύτητα, ούτε επιλέγουμε να αντιδράσουμε με τον τρόπο που μια άλλη πλευρά θα μας επιβάλλει. Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική, έχουμε τις δικές μας θέσεις. Οι δικές μας θέσεις είναι απολύτως καθαρές, επαναλαμβάνονται κάθε φορά σε όλα τα διεθνή φόρα. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης κατ' επιλογή του συνομιλητή μας. Εάν η ελληνική κυβέρνηση κρίνει ότι πρέπει να οξύνει, θα οξύνει επειδή αυτή το έκρινε, όχι επειδή την υποχρέωσε μια άλλη πλευρά. Δεύτερον, είναι απόλυτα ακριβές αυτό που λέτε. Είναι πρωτοφανής ο αριθμός των παραβιάσεων. Μένω στις 42 υπερπτήσεις πάνω από μεγάλο ελληνικό νησί, και στην προσέγγιση των 2,5 μιλίων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά είναι απολύτως απαράδεκτα. Έχουν τεθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω δε ότι εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Τουρκία που τα κάνει, όχι την Ελλάδα. Αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί την απόλυτη τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρημάτων. Δηλαδή του γεγονότος ότι απειλούμαστε, ότι το casus belli εναντίον της Ελλάδας δεν είναι κενό περιεχομένου και ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία με αυτά που κάνει επιβεβαιώνει απολύτως αυτά που λέμε. Από εκεί και πέρα. Για τον ελληνοτουρκικό διάλογο σας είπα. Από εκεί και πέρα. Είναι ζήτημα, καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι διάλογος με καθεστώς διαρκών υπεπτήσεων και ύβρεων έχει μια δυσχέρεια, έτσι, για να το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Επειδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι προγραμματισμένο για αύριο το πρωί, η ελληνική πλευρά
δεν έχει κανένα λόγο να τοποθετηθεί τώρα. Εάν η Τουρκία επιλέξει οτιδήποτε αυτό αφορά την Τουρκία, εγώ ούτε πρόκειται να σχολιάσω κάνοντας υποθέσεις για την τουρκική στάση. Λέω όμως ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πραγματικά να υπάρχει μια διαδικασία ελληνοτουρκικού διαλόγου, διότι εμείς πάντοτε είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί. Εξηγήσαμε ότι παρά τις διαφορές μας, η επιλογή μας είναι να συνομιλούμε. Αλλά βεβαίως η επιλογή μας αυτή δεν είναι σε κενό χώρου και χρόνου. Δεν μπορεί να συνομιλείς όταν, παραδείγματος χάρη, την ίδια στιγμή γίνεται υπέρπτυση πάνω από ένα νησί σου, μικρό ή μεγάλο. Άρα, αν συνεχιστούν αυτές οι προκλήσεις, καταλαβαίνω σωστά ότι και η Ελλάδα θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της σε αυτό το διάλογο, έστω και στο επίπεδο των διερευνητικών επαφών που είναι συμβολικού χαρακτήρα. Έχουμε, εμείς θα ελπίζαμε και οι διερευνητικές να μην είναι συμβολικές. Να έχουν αντικείμενο και περιεχόμενο όπως είναι ο σκοπός τους. Να οδηγήσουν σε μια αλληλοκατανόηση που να επιτρέψει να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση και τελικά, εάν δεν καταλήξει η πραγματική διαπραγμάτευση, να πάμε στη Χάγη, την οποία επισκέφθηκα μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, στο Διεθνές Δικαστήριο και να επιληθούν οι διαφορές μας για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοεί το περιβάλλον το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία. Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Δεν θέλω να δεσμεύσω την ελληνική πολιτική λέγοντας κάτι δημοσίως σε αυτή τη συγκυρία, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν σε τι φάση βρισκόμαστε. Κύριε Υπουργέ, μας έχει κάνει εντύπωση όμως ότι ούτε οι σύμμαχοί μας δεν έχουν αντιδράσει σε αυτές τις ακραίες δηλώσεις του κύριου Ερντογάν. Μάλιστα, η Γερμανία συνεχίζει να δίνει τεχνολογία υψηλής στάθμης στην Τουρκία. Χτες ο Ερντογάν είπε για 6 υποβρύχια, τα οποία θα βγάζει ένα το χρόνο. Και εγγενίασε το πρώτο. Το πρώτο δεν είναι επιχειρησιακό, θα χρειαστεί 2 χρόνια ακόμα, ίσως και περισσότερα για να καταστεί επιχειρησιακό. Να συζητήσουμε, αν θέλετε, για τα γερμανικά υποβρύχια. Καταρχήν, εμείς δεν θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πρέπει να τοποθετείται με παυλοφικό σύνδρομο κάθε φορά επί Τουρκία λέει κάτι. Νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας, η συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον, και πάντως σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πάρει πολύ καθαρές θέσεις απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα και στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και νομίζω ότι μετά την συζήτηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, η ελληνική πλευρά είναι απολύτως ικανοποιημένη από την αμερικανική στάση. Τώρα, όσον αφορά τα γερμανικά υποβρύχια, εμείς έχουμε καθαρά πει πάντοτε στους Γερμανούς ότι δεν θεωρούμε σωστό αυτό που κάνουν. Δεν θεωρούμε σωστό ότι δίνουν μια τέτοια δυνατότητα όπλο σε μια αναθεωρητική δύναμη. Διότι όταν η Γερμανία συμφώνησε να δώσει αυτά τα υποβρύχια, η Τουρκία δεν ήταν μια αναθεωρητική δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια φάση προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι αυτή είναι σύμβαση του τέλους της προπροηγούμενης δεκαετίας, της πρώτης δεκαετίας του 2000. Μιλούσαμε με μια άλλη Τουρκία τότε. Αν θέλετε, αυτήν την Τουρκία που εμείς ελπίζουμε κάποτε να ξανασυνομιλήσουμε. Μια Τουρκία η οποία θέλει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μεν διαφορές με την Ελλάδα, αλλά αναφέρεται σε ένα πλαίσιο αξιών στο οποίο θέλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι, αλλά ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, με διακόψω προς Θεού. Δεν είναι μόνο θέμα Γερμανίας. Είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και θέμα ΝΑΤΟ. Και Ισπανίας που πήγατε εσείς και είδατε τους Ισπανούς. Δηλαδή, όλοι κοιτάζουν απέναντι όταν η Γερμανία δίνει τεχνογνωσία στην Τουρκία. Μην βάλουμε διαρκώς κατά πολλαπλών στόχων, απλώς θα στοχίσουμε. Έχουμε το ζήτημα των γερμανικών υποβρυχίων, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Όπως άλλη τάξη ζήτημα ήταν και τα F-35 και άλλη τάξη ζήτημα θα ήταν και τα F-16. Είναι άλλη τάξη. Φαντάζομαι και το ισπανικό αεροπλανοφόρο όμως, τώρα, δεν είναι. Από εκεί και πέρα, με την Ισπανία έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Διότι δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν ζητήματα. Και θυμάστε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Σάντσεθ στην Άγκυρα, δημιουργήθηκε ζήτημα. Οφείλω όμως να πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι ο Ισπανός ομολογός μου, ο κ. Χωσέ Άλβαρες, ήρθε στην Αθήνα μετά από αυτή την επίσκεψη και υπήρξαν συνεννοήσεις με την ελληνική πλευρά. Εγώ δεν απαιτώ από την Ισπανία να σταματήσει αύριο το πρωί τις σχέσεις της με την Τουρκία, ούτε από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό που ζητάμε εμείς, η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι να μεταφέρουν σταθερά στην Τουρκία το ίδιο μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, οι συναλλαγές τους με την Τουρκία να μην είναι τέτοιες που απειλούν την ασφάλεια της Ελλάδας.
Τώρα, αυτή είναι η απέτησή μας. Νωρίτερα συναντήσατε τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Τσούνη, του παραδώσατε επικυρωμένη τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια συζήτηση υπό το φως των νέων εξελίξεων, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ότι, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο ή η βάση στην Αλεξανδρούπολη? Ή το ότι δεν έχει δώσει, ξέρετε, ημερομηνία να δει ο κύριος Μπάιντεν τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω ότι η Τουρκία είχε μια αίσθηση ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε πλήρη αναβάθμιση του ρόλου της, συγχώρεση όλων των παρατυπιών και των τοποθετήσεων που έχει κάνει, και επίσης μεταφορά της Ελλάδας σε μια δεύτερη κατηγορία στη σχέση της με τις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά αντίθετα η Ελλάδα, ακόμα και υπό συνθήκες, πραγματικά οδηγούσαν την Τουρκία σε μια γεωπολιτική αναβάθμιση λόγω της γεωγραφικής θέσης, παρά τα αυτά η Ελλάδα διατήρησε το επίπεδο των σχέσεων με τις ΗΠΑ και όχι μόνο το διατήρησε, αλλά κατέστη εμφανές κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον ότι διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη της υπερδύναμης ως συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή που εκφράζει το διεθνές δίκαιο, τη σταθερότητα και μια πολιτική αρχών. Νομίζω ότι αυτό διέψευσε τις τουρκικές προσδοκίες και δημιούργησε έναν γενικό εκνευρισμό στην Άγκυρα. Εγώ αυτό που θα ευχόμουν είναι η Άγκυρα να ξεφύγει από αυτό και να επανέλθει σε μια λογική με την οποία να οδηγηθούμε κάποια στιγμή στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου στην επίλυση της διαφοράς μας. Πριν περάσουμε στα αλβανικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά την επίσκεψη στην Αμερική θεωρείτε ότι ο EastMed είναι ακόμα ζωντανός, γιατί βλέπουμε τώρα ότι ο κύριος Τσαβούσογλου είναι στο Ισραήλ και συναντάται με τους εκεί τους ηγέτες. Και προφανώς γι' αυτό πάει. Να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χιώτη, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συνομιλεί με τους φίλους μας η Τουρκία. Εσείς το θέλουμε. Μας ενδιαφέρει η Τουρκία να προσλαμβάνει από πολλές πλευρές ένα μήνυμα ότι έχει πολλά να κερδίσει αν μπει στη χωρία και στην ομάδα των λογικών χωρών που ενεργούν κατά το διεθνές δίκαιο. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε την Τουρκία από τίποτε. Ίσα-ίσα θέλουμε η Τουρκία να είναι μέρος του συστήματος ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε κανόνες, όχι εκτός κανόνων. Άρα, αν με ρωτάτε τώρα για τα θέματα των αγωγών και ενεργειακά θέματα, εγώ τοποθετηθήκα και σε αυτό επανειλημμένος, ότι ο αγωγός ως αγωγός θα κριθεί επί τη βάση των οικονομικών στοιχείων. Άλλωστε και ο σύμβουλος του πρόεδρου Μπάιντεν και ο Σάμος Χόκσταϊν ήταν στη συνάντηση μαζί μας και εγώ έχω και μια ιδιαίτερη συνομιλία μαζί του μετά λίγο γι' αυτό. Όσον αφορά όμως το γεωπολιτικό επιχείρημα, αυτό απαντιέται και από τη διασύνδεση, το Interconnector Europe-Asia, και κατά συνέπεια για μας δεν υφίσταται γεωπολιτικό επιχείρημα γύρω από τον EastMed, έχει απαντηθεί. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε. Ευτυχώς, κύριε, γιατί με βασανίζετε. Θα προσπαθήσουμε να συμβανίσουμε όσο δυνατόν λιγότερο. Αποκλείεται το ανάποδο, στο μυαλό σας είναι πρόβλημα. Λοιπόν. Είδαμε χθες στην Αλβανία, στην επίσκεψή σας με την Αλβανία ομολογό σας, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν συνάδει με αυτή τη συνεργασία που προσπαθούμε εμείς να οικοδομήσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι την περασμένη εβδομάδα είχε πάει ο Υπουργός Ενέργειας για να τους δώσουμε ρεύμα στην Αλβανία επειδή τους λείπει. Και πολύ καλά έκανε. Ναι, αλλά τώρα ξαφνικά εγείρει και πάλι ένα ζήτημα που πιστεύαμε ότι το έχει εγκαταλείψει. Ανύπαρκτο επί της ουσίας. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε με την Αλβανία? Επί του συγκεκριμένου διαλόγου η απάντηση δόθηκε επί τόπου για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ως προς την Αλβανία όμως συνολικά, θα σας παρακαλέσω να παρατηρήσετε πάρα πολύ, δεν θέλω να επεκταθώ, την στάση του Πρωθυπουργού του κ. Ράμα. Εγώ χαρακτηρίζω την επίσκεψη μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το γεύμα που είχε την καλοσύνη να παραθέσει ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Δεν συνομιλεί με την Υπουργό του ο Πρωθυπουργός? Τώρα δεν θα μπω εγώ σε τέτοιες λεπτομέρειες. Άρα δεν το θεωρείτε σοβαρό συμβάν, διότι πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι αν γίνουν τέτοια θέματα τότε δεν θα μπουν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω η ελληνική απάντηση δόθηκε για να μην υπάρχει σε κανένα κομμάτι παρεξήγηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν θεωρώ ότι οι ελληνοαλβανικές σχέσεις θα είναι όμοιρος του συγκεκριμένου ζητήματος που η ελληνική πλευρά ορθώς νομίζω το θεωρεί ανύπαρτο. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Αν δεν σας είπα πριν, θέλετε να με βασανίσετε? Λίγο ακόμα, κύριε Υπουργέ, δύο λεπτά υπομονή. Αν δεν δεσμευθεί
ρητά η γειτονική χώρα ότι δεν θα ξαναθέσει τέτοιο ζήτημα ανύπαρκτο όπως εσείς το χαρακτηρίσατε. Υπάρχει περίπτωση να βγει στο τραπέζι το βέτο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις? Δεν θέλω, δεν θα ξέρετε. Όταν κανείς αρχίζει και τοποθετείται επί υποθετικών θεμάτων, δημιουργεί μόνο μια νομική θέση. Θέσπιση σταθερών κανόνων, εγώ το λέω. Και φέρει και τον συνομιλητή του σε μια δύσκολη θέση που δεν χρειάζεται. Η Αλβανία έχει κάνει μια πολύ, υπό την πρωθυπουργία Ράμα, τουλάχιστον έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επιλογή. Ποια είναι η επιλογή αυτή? Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και κατά συνέπεια ο συνεταιρισμός με την Ελλάδα. Αυτή είναι η πάγια πολιτική. Και πρέπει κανείς να βλέπει τις μεγάλες γραμμές και τις σταθερές. Και σε αυτό είναι συνεπής, συμφώνησε μαζί μας να πάμε στη Χάγη υπό κανόνες διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, διότι ο πρόεδρος δεν δίνει τη σχετική εξουσιοδότηση στον πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος προφανώς θα εκλεγεί άλλος πρόεδρος στην Αλβανία τους επόμενους 2-3 μήνες. Άρα όλα αυτά είναι μετά, είναι υλοποιήσιμα. Κρατάω ειλικρινά αυτό από την αλβανική θέση, όπως και τη γενικότερη τοποθέτηση της Αλβανίας όσον αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν και το Κυπριακό και την Τουρκία. Η Αλβανία, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Χιώτη, έχει συμμορφωθεί σε όλες τις αποφάσεις. Σε όλες. Χωρίς ακόμη να έχει πάρει το συγκεκριμένο καθεστώς, θα της το επέβαλε αυτό. Έχει συμμορφωθεί σε όλες τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα δεν πρέπει να αγοράζουμε τα στερεότυπα, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη και καθαρή εικόνα. Ωραία. Και να επιτρέπουμε και στο συνομιλητή μας τη φάση της προσαρμογής. Τελευταία ερώτηση. Περιμένετε ύστερα από όλες τις εξελίξεις ένα θερμό καλοκαίρι και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή με την οποία να μιλάμε με τους Τούρκους, αν φύγουν όλα αυτά από τη μέση? Δεν θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δεν είναι η καλύτερη φάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είναι κρίμα. Και όπως είπατε, και εγώ περίμενα ότι μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και το άτυπο αυτό γεύμα, η Τουρκία θα έμπαινε σε μια φάση, αν μη τι άλλο, μη όξυνσης και στο Αιγαίο και στη ρητορική. Δεν επαληθεύτηκε αυτή η προσδοκία της ελληνικής πλευράς. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις παραβατικότητας για τους Τούρκους. Εμείς ένα πράγμα μπορούμε να λέμε, ότι εμείς την παραβατικότητα δεν πρόκειται να την ανεχθούμε. Θα μείνουμε πάντα στις πάγιες θέσεις μας, θα υπερασπίζουμε το διεθνές δίκαιο, θα υπερασπίζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα προβάλλουμε προς τη διεθνή σκηνή και προς τους Ευρωπαίους εταίρους, φίλους και συμμάχους μας τη τουρκική παραβατικότητα για να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δέχεται και υφίσταται απειλή. Κύριε Υπουργέ, κόκκινη γραμμή υπάρχει, τα επιτελεία μιλάνε μεταξύ τους? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το επιτελείο, δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Εγώ αν με ρωτάτε για τον κύριο Τσαβούσοβλ, γιατί δεν, βεβαίως έχω το κινητό του και βεβαίως συνομιλούμε για μια σειρά από θέματα, όμως δεν το χαρακτηρίζω κόκκινη γραμμή. Δεν είναι μηχανισμός επίλυσης κρίσεων, είναι κινητό ενός ανθρώπου τον οποίο γνωρίζει 20 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι.